nickname ο γνωστός. Μικρός Νικόλας ήσταν κι εσείς σαν και εμένα. Παιδιά πνιχρό, μια περασμένα. Ένα παιδί γεμάτο εκπλήξεις που δεν μπορείς να επιπλήξεις. Να με κι εγώ έφτασα κιόλας, ναι είμαι ο γνωστός. Μικρός Νικόλας, να με κι εγώ έφτασα κιόλας. Λουιζέτ. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, Νικόλα. Πάμε στο γήπεδο να παίξουμε ποδόσφαιρο. Θα έρθεις? Κάνε γρήγορα. Αν αργήσουμε, θα χάσουμε το κολατσιό. Σε ένα λεπτό έρχομαι. Και μάλιστα θα είμαι ο αρχηγός της ομάδας. Για πού το έβαλες, Νικόλα? Ω, να πάρει την πάτησα. Να, μαμά, είπαμε να παίξουμε μπάλα. Πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να το αναβάλεις για κάποια άλλη φορά. Κάλεσα τη φίλη σου, τη Λουιζέτ, και τη μαμά της για τσάι. Όχι, η Λουιζέτ είναι κορίτσι και δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό αυτό. Αρκετά, είπες, Νικόλα, εντάξει. Γύρνα αμέσως στο σπίτι. Φτού να πάρει. Καλή δύναμη, Νικόλα. Ναι, θα σου χρειαστεί, φίλε. Ευχαριστώ, παιδιά. Καλώς θες, περάστε. Τι μου κάνετε, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Έχω τόσα νέα να σας πω. Ωραία η στολή πιγκουίνου που φοράς. Θα της λέω τότε, κοίτα να δεις, έχω καλύτερα πράγματα να κάνω. Αν συνεργαζόμασταν λίγο, ίσως να καταφέρναμε κάτι στη ζωή. Ναι, καταλαβαίνω. Και τι μου λέει, δεν ξέρω για σένα, αλλά για μένα δεν είναι έτσι ακριβώς. Ακούσε εκεί, για εκείνη δεν είναι έτσι ακριβώς. Νομίζει δηλαδή ότι για μένα είναι εύκολο. Πώς μπορεί κάποιος να μιλάει τόσο πολύ? Παιδιά, εσείς μπορείτε να πάτε να παίξετε. Νικόλα, θα σε παρακαλέσω να φερθείς σαν gentleman, έτσι? Καλά. Έλα, Λουιζέτ. Πάμε στο δωμάτιό μου. Και τότε έρχεται ο καπετάν Κεραυνός και σώζει όλο τον κόσμο. Πηδάει στο σκάφος του. Τι δηλαδή, δεν σ' αρέσει? Θα προτιμούσες κανένα βιβλίο με γατούλες? Τα κορίτσια δεν καταλαβαίνουν με τίποτα τον καπετάν Κεραυνό. Σάμπος, έχει και τίποτα να καταλάβουμε. Γιατί δεν παίζουμε κανένα καλύτερο παιχνίδι? Να, εκείνο το κόκκινο αεροπλανάκι. Φαίνεται τέλειο. Όχι. Είναι το μόνο παιχνίδι εδώ που φαίνεται κάπως καλό. Ναι, μπορεί. Αλλά δεν είναι για κορίτσια. Και πετάει στα αλήθεια, αν θες να ξέρεις. Λοιπόν, κοίτα. Να, γι' αυτό δεν ήθελα να παίξουμε με αυτό. Όχι. Αν δεν μου το δώσεις να παίξω, θα πω στη μαμά σου ότι δεν είσαι καθόλου gentleman και ότι δεν μου δίνεις τα παιχνίδια σου. Εντάξει, σου το δίνω. Να το προσέχεις όμως, εντάξει. Ναι! Είσαι τρελή, σου έχει στρίψει εντελώς. Λοιπόν, εγώ αγαπητή μου, αν συχαίνω με κάτι, είναι οι έμποροι που πάνε να με γελάσουν. Δεν μ' αρέσει καθόλου να με κοροϊδεύουν. Άου! Καλά περνάνε αυτά τα δύο εκεί πάνω. Άου, με πόνεσες. Τουλάχιστον ηρέμησες τώρα. Έλα, πάμε να κατεβάσουμε το αεροπλάνο σου. Λουιζέτ, περίμενε. Μαμά, μπορούμε να πάμε έξω να παίξουμε? Λουιζέτ. Δεν μου φαίνεται καθόλου καλή ιδέα, Λουιζέτ. Θα λερώσεις τα ολοκένουργια παπούτσια σου. Α, σε παρακαλώ, μαμά, άφησέ με να βγω. Σου υπόσχομαι να προσέχω. Ναι, ναι, θα είμαστε φρόνιμοι. Το υπόσχομαι. Το ορκίζομαι. Εντάξει, να πάτε. Αλλά να μην φύγετε από τον κήπο και να μην λερώσετε τα ρούχα σας. Νικόλα, είσαι υπεύθυνος, έτσι? Ναι, μαμά. Έλα τουλάχιστον να μου κάνεις καμνάκι, αφού δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις εσύ. Εγώ δεν μπορώ. Τώρα θα δεις. Αν θέλω, μπορώ να σκαρφαλώσω πολύ ψηλά. Πολύ χαριτωμένο αγοράκι ο γιος σου. Τι καλή ανατροφή. Ιδίως με τα κορίτσια. Δίνει το καλό παράδειγμα στη Λουιζέτ μου. Το πιάσα. Μπράβο.
Όχι, δεν πρόκειται να σου το ξαναδώσω. Σκασίλα μου, σιγά το πράγμα. Ούτε και πετάει και τόσο ωραία. Ας παίξουμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, ξέρεις κάτι? Αν δεν ήμουν υποχρεωμένος να παίξω μαζί σου, ξέρεις που θα ήμουν τώρα? Θα έπαιζα ποδόσφαιρο με τους φίλους μου. Πολύ καλύτερα θα περνούσα. Θα ρίχναμε τα κανένα γερό καυγά. Και γιατί δεν πας, ποιος εμποδίζει? Μα εσύ. Αφού θέλω, πάρε με μαζί σου. Μα αφού δεν πρόκειται να μας αφήσουν. Φοβίτσιάρη. Τι, ξαναπες το αυτό αν είσαι άντρας, ρε. Ορίστε, πρώτον χρειάζεσαι γυαλιά και δεύτερον είσαι φοβιτσιάρης, φοβιτσιάρης, φοβιτσιάρης. Δεν είμαι φοβιτσιάρης. Σύμφωνη, αφού δεν είσαι πάμε να παίξουμε μπάλα. Πολύ καλά, πάμε. Πάντως πρέπει να προσέξουμε. Τι πράγμα? Να μην μας δουν οι μαμάδες. Τι να σας πω, κυρία μου, δεν καταλαβαίνω γιατί όλη αυτή η κουβέντα είναι τελείως περιττή. Έχετε εκπτώσεις, ναι ή όχι? Θα σεβαστούμε το ποσοστό της έκπτωσης. Ωραία! Δεν χρειάζεται να τρέχουμε άλλο. Εδώ δεν μπορούν να μας δουν οι μαμάδες. Ναι, καλά, δεν ξέρεις ποτέ. Αν μας πιάσουν, δεν θα φάω γλυκό και θα θες εσύ. Και τι έγινε που δεν θα φας γλυκό? Θα περάσεις τέλεια. Και τα δύο δεν γίνεται να τα έχει κανείς. Μπάμπα, ήρθες πάνω στην ώρα, Νικόλα. Θέλουμε κάποιον να με αντικαταστήσει στο τέρμα, γιατί είναι ώρα για το κολατσιό μου. Γεια χαρά, μάγκες. Γεια. Τι έγινε? Θέλω να παίξω ποδόσφαιρο. Νικόλα, πες τους πόσο ωραία περάσαμε στο σπίτι σου. Πράγματι. Περάσαμε πολύ καλά. Μα τώρα δεν είναι το ίδιο. Το ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό. Είναι αντρικό παιχνίδι, βρε παιδί μου. Δώσ' μου την μπάλα και θα δείξω σε όλους τι μπορώ να κάνω. Νικόλα, κάτσε στο τέρμα. Τι? Αν βάλω το πέναλτι, θα μ' αφήσετε να παίξω μαζί σας. Εντάξει? Σύμφωνη, αλλά κοίταξε, μη βάλεις τα κλάματα όταν γίνεις ρεζίλη. Μάλλον εσύ φοβάσαι ότι θα σου βάλω γκολ μπροστά στην παρέα σου. Εγώ σε προειδοποίησα. Θα σφυρίξεις, μην ξημερώσουμε το χάμο. Λοιπόν, θα παίξουμε τώρα κανονικά ή όχι? Αν μπει στην ομάδα μου θα σου χαρίσω ένα αυτοκινητάκι. Και εγώ θα σου χαρίσω το τελευταίο μου κεκάκι. Δηλαδή, όχι, δεν θα σου δώσω το δικό μου, αλλά θα σου φέρω ένα την επόμενη φορά. Κι εγώ θα σου δανείσω τη σφυρίχτρα μου, αν θέλεις. Θα σου τη δανείσω, δεν θα σου τη χαρίσω. Α, όχι, η Λουιζέτ είναι δική μου καλεσμένη. Μαζί μου θα παίξει. Τι μας λες, εσύ πριν από λίγο της έλεγες να παίξει μαζί μας. Ούτε εσύ την ήθελες όμως. Λοιπόν, κορώνα ή γράμματα? Α, όχι. Χάνουμε το κέρμα και πλακωνόμαστε στο ξύλο. Λοιπόν, η Λουιζέτ θα παίξει μόνο στη δική μου ομάδα. Λοιπόν, αγόρια, μου πέφτει και εμένα λόγος, νομίζω. Θέλω να παίξω με την ομάδα του Νικόλα. Χα! Αν με πάρεις την ομάδα σου, Νικόλα, θα σου χαρίσω ένα αυτοκινητάκι. Στον παίκτη, τον διαιτητή και τον σπορτσκάστερ. Ναι, εσύ φταίς, γιατί είσαι ένας εγωίσταρος και δεν καταδέχεσαι να δώσεις σε κανέναν άλλον τη σφυρίχτρα σου. Ει, μάγκες, προσοχή! Θα βάλει... γκολ! Βρωμόπεδα! Ποιος το έκανε αυτό? Πάμε να φύγουμε γρήγορα. Γυρίστε αμέσως πίσω! Γρήγορα, αλλιώς καήκαμε. Εσύ, τι φοβάσαι, εγώ κλώτησα την μπάλα. Ναι, αλλά αν η μαμά μου μας δει έτσι, δεν σου λέω τι θα μου κάνει. Ωραία, τώρα δεν κινδυνεύουμε.
Εντάξει, Νικόλα. Πέρασες καλά. Μόλις τηλεφώνησε ο κύριος Εσκαρμπίγη. Είπε ότι του έσπασε στο τζάμι. Όχι, δεν το έκανα εγώ. Καλά, εντάξει. Αλλά δεν το κάναμε επίτηδες. Παίζαμε ήσυχα μπάλα με τους φίλους μου και... Τι είπες, έπαιζες μπάλα. Κακό σε εμπιστεύτηκα. Ναι, δηλαδή είπαμε μαμά να... Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Γιατί σε είχα παρακαλέσει να συμπεριφερθείς όμορφα στην προσκεκλημένη σου. Ξέρετε, δεν... Εντάξει, Λουιζέτ. Φυσικά και ξέρω ότι δεν φταίς εσύ. Ο Νικόλας θα έπρεπε να ντρέπεται που σε παρέσυρε σε αυτή την περιπέτεια. Όχι, δεν είναι έτσι. Άστο, Λουιζέτ. Έννοια σου δεν είναι τόσο σοβαρό άλλωστε. Σίγουρα, μα θα σε βάλω τιμωρία. Τόλμησες να πεις ότι δεν είναι σοβαρό. Εσύ δεν έσπασες στο τζάμι του κυρίου Εσκαρμπίγη. Ναι, εγώ. Λοιπόν, μικρή μου Λουιζέτ, πήγαινε τώρα στο σπίτι σου. Η μαμά σου σε περιμένει. Εγώ έχω μια σοβαρή κουβέντα να κάνω με τον Νικόλα. Νικόλα, δεν είσαι ακόμα άντρας, αλλά σίγουρα είσαι gentleman. Λοιπόν, μετά το σκούπισμα θα καθαρίσεις, θα ξεσκονίσεις, θα τακτοποιήσεις τα τετράδια, θα βάλεις τα βιβλία σε αλφαβητική σειρά και αν μείνει χρόνος, θα δεις ποια χρώματα λείπουν. Εντάξει? Μάλιστα, κύριε Σκαρμπίγη. Πολύ καλά. Λοιπόν, θα σε δουλειά, διαβολάκο. Σκασίλα μου που κάνω δουλειά στο μαγαζί του κύριου Εσκαρμπίγη. Αξίζει τον κόπο. Η Λουιζέτ είναι φοβερή. Όταν μεγαλώσουμε θα την παντρευτώ. Πόσο τάρι έτσι. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Παύλος Τσιτομενέας, Ιφηγένεια Στάικου, Γιώτα Μιλίτσι, Αφροδίτη Αντωνάκη, Βούλα Κώστα, Ζωή Κατσάτου, Άντρια Ράπτη, Κατερίνα Γκύργης, Ανδρέας Ευαγγελάτος. Σκηνοθετική επιμέλεια Ακίνδυνος Γκίκας. Μετάφραση Άννα Πουλίζου. Η μεταγλώτηση έγινε στο στούντιο Sierra Post.